Σήμερα έχουμε μαζί μας το Tiger το 8.5 πορτοκαλί χρώμα, όπως λέτε εδώ. Βασισμένο στην πλατφόρμα του 900, με 10 ύπους λιγότερους, ίδια φρένα μπροστά στα ελέμα και ανάρτηση ρύθμιση έχει από εδώ ή πίσω, ελπίζω να φανεί, εδώ πέρα, πινκ πινκ αυτό, και ίδιες αναρτήσεις μαρζόκι μπροστά. Η μόνη διαφορά είναι με το 900, καλά εκτός από τους ύπους και λοιπά, αλλά τέλος πάντων στις αναρτήσεις, ότι δεν έχει ρύθμιση μπροστά. Έχει 85 ύπους όπως είπα, που βγαίνουν σε 1000 στροφές λιγότερες από τις 900, και μισό λεπτό για να ψάξω και εδώ τι λέει η αντιπροσωπεία. Λοιπόν, ωραία, ναι. Η τιμή του 8.5 είναι στα 12.890 και από ό,τι μου είπανε για μέχρι το Δεκέμβριο νομίζω. Κάτσε να πηγαίνω και από εδώ να το βλέπουμε το μηχανάκι, τη μηχανή, συγγνώμη. Μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα έχει έξτρα χρέωση το χρώμα, νομίζω Δεκέμβριο, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι να σας πω. Λοιπόν, τρικύλινδρος κινητήρας, 85 ύπους όπως είπα πριν, 82 ροπή στις 6.500 στροφές. Είπαμε για το μαζόκι την ανάρτηση μπρος-πίσω, φρένα επίσης Brembo μπρος και πίσω στα ελέμα που είπα για τις δαγκάνες. Και το ύψος της σέλας είναι 82-84, φαντάζομαι ότι λέει τόσο γιατί μάλλον θα έχει κάποια ρύθμιση για να κατεβαίνει από μέσα, κάτω από τη σέλα τέλος πάντων. Ρεζερβουάρ 20 λίτρα και 192 κιλά βάρος, γεμάτη, μια χαρά το λες, δεν είναι και κάτι τρελό. Ρυθμίζεται η ζελατίνα από εδώ, δεν κατάφερα πριν να το ρυθμίσω, αλλά γιατί όμως, τι κάνω λάθος, για να δούμε. Να δούμε, είναι εύκολο αυτό και στη ρύθμιση. Όχι. Α, προς τα έξω και μετά ανεβοκατεβαίνει. Εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ εύκολο. Οκ, εδώ. Θα πω για τη βόλτα και θα βγω λίγο και Αττική Οδό έτσι για να θυμίσει κάπως που λέει ο λόγος Εθνική, να δω με τον αέρα τι γίνεται. Πάντως όσο πήγα τώρα μια πολύ σύντομη βόλτα, έχει πολύ κάλυψη εδώ στα... εδώ στα γόνατα, από το τάγκ εδώ πέρα που πηγαίνει έξω και από αυτά εδώ τα πτερύγια. Νομίζω ότι μου ερχόταν λίγο στόρυβο στο κράνος, στο κάτω, στην κάτω ρύθμιση της ζελατίνας. Μπορεί να είναι και εντύπωσή μου. Τέλος πάντων, αυτή η έκδοση από ό,τι βλέπω εδώ έχει έξτρα, νομίζω, τις χούφτες, τα κάγκελα και έχει κάτι άλλο. Α, και το προστατευτικό εκεί στο πυρούνι. Είναι έξτρα, δεν έρχεται έτσι όπως τη βλέπετε δηλαδή εδώ. Πολύ ωραίο χρώμα το πορτοκαλί, από κοντά είναι πιο κοντά, από κοντά είναι πιο καλά, πιστέψτε με. Τρικύλιδρος, πολύ χαλαρός, πολύ άνετος, δηλαδή μου θυμίζει το RS, ενώντας τη γραμμικότητα που έχει, γιατί και το RS που είναι τρικύλιδρο και αυτό έχει μια γραμμικότητα στο πώς δίνει την ταχύτητα, πώς μεταδίδει τέλος πάντων ταχύτητα ο κινητήρας. Αλλά με διαφορετικό εντελώς τρόπο, δηλαδή δεν έχει σχέση με το RS, απλά λέω μιας είναι τρικύλινδρα και τα δύο. Εδώ η εξάτμιση είναι ένα ζωάδι, τεράστια. Θέση μου φαίνεται αρκετά καλή, πολύ μαλακή, εννοώ για ταξίδι και τα λοιπά, και το ίδιο και για τον αναβάτη. Τώρα, τι έξτρα έχει εδώ, αν υπάρχουν cruise controls σαν έξτρα, δεν τα ξέρω. Αλλά είναι πολύ περιποιημένη και αυτή, βλέπετε εδώ σηματάκια Triumph. Πολύ καλά υλικά γενικά, όπως πάντα, η Triumph γενικά σε όλα τις τα πράγματα, τα σηματάκια της εδώ και τα αυτοκόλλητα εδώ πέρα στη μηχανή, καλή βαφή, φαίνεται πολύ καλή βαφή. Γενικά περιποιημένη, έχει ρύθμιση μανέτα εδώ βλέπω, 4 θέσεις του συμπλέκτη, αλλά έχει ρύθμιση εδώ πέρα, νάτι, τονκ, φαίνεται εδώ, φαίνεται. Να δούμε λίγο και την οθόνη της, είναι η πιο μικρή, το 900 έχει πιο μεγάλη, είχε, μπορεί να ξαναβγεί, δεν ξέρω, θα δούμε, μάλλον θα ξαναβγεί. Good morning, λέει Tiger. Μοιάζει αρκετά με το RS, όπως είπα, η οθόνη. Έχει εδώ τα στυλ, πώς θες να τη βλέπεις. Γίνεται με αυτό εδώ το joystick, εδώ που είναι πάνω από το flash. Κάποιες φορές μπερδεύεται λίγο το χέρι σου, εντάξει, όμως το μαθαίνεις. Δύο riding modes, road και rain, δεν έχει άλλα. Το 900 προφανώς θα έχει και περισσότερα. Εδώ βλέπεις τη βενζίνη σου. Εδώ θερμοκρασία κινητήρα. Τι ταχύτητα είσαι, με τι ταχύτητα πηγαίνεις. Και εδώ είναι οι στροφές. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να το δεις γιατί ξεκινάει από εδώ για να φτάσει τις 12 τον κόφτη.
Αλλά εντάξει, έχω να πω που έχω το RS. Συνηθίζεται, το μαθαίνει το μάτι να λειτουργεί. Τέλος πάντων, να καταλαβαίνει τι βλέπει. Εντάξει, όμως είναι μικρά τα γραμματάκια, δεν ξέρω πώς είναι η όρασή σας γενικά. Εγώ δεν έχω θέμα. Μια χαρά είμαι. Στη βόλτα. Αυτά λοιπόν, βλέποντάς την έτσι πώς είναι τώρα στατική, σταθερή, θα τη βάλω για λίγο μπροστά την ακούσουμε. Μισό λεπτό, να έρθω από εδώ γιατί μάλλον πιο βολικό. Ωραία. Να τη δούμε και λίγο καλύτερα. Αυτά τα γατιά που έχω πάρει δεν ξέρω αν μου αρέσουν. Άσχετο, εντελώς. Αλλά με σφίγγουνε κάπως και δεν στον καρπό. Το βάλω πιο χαλαρά θα μου πεις. Αλλά άσχετο. Λοιπόν, οκ. Το ζωάδι. Λοιπόν, μια στιγμή πάνω τώρα που είπα το ζωάδι. Για τα κιλά της που έλεγα. Εντάξει, καταλαβαίνει λίγο το βάρος κάπου εδώ. Δεν είναι όμως πολύ βαριά, δηλαδή σκέψω ότι είναι πόσα, 10 κιλά βαρύτερα από το street triple, ας πούμε. Δεν είναι κάτι τρελό. Λοιπόν, πάμε βόλτα. Λοιπόν, πάμε, θα βγούμε και δική οδό. Λοιπόν, έχει πολύ καλή ροπή γενικά. Νιώθεις ωραία δηλαδή τη ροπή. Νιώθω δονήσεις εδώ. Είμαι στις 4.500 στροφές. Νιώθω στα πόδια μου όταν λέω εδώ, γιατί δεν βλέπετε τι κάνω. Εδώ στα γόνατά μου στην επαφή και νιώθω και λίγο στο τιμόνι. Φαντάζομαι αν ανεβάσω στροφές θα φανούν παραπάνω. Αλλά τις νιώθω και το λέω. Δεν ξέρω πόσο έξτρα έχουν τα μπαγκάζια και σχάρες άμα θες να βάλεις, αλλά θα φανταστώ κάτι κοντά στο χιλιάρικο και βάλε. Όπως όλες οι original. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν, προστασία αέρα. Κάτσε εδώ γιατί με έτοιμο να την κάνω μαλακία. Την έκανα. Με 100 χιλιόμετρα δεν καταλαβαίνω και κάτι. Αυτό θα μου πεις. Αυτό έλειπε. Σήμερα είναι και μέρα που φυσάει κιόλας πολύ. Τον Νίκος. Δεν μου έρχεται καθόλου αέρας. Ούτε νιώθω στο κράνος, ούτε νιώθω στο στήθος. Καλά, προφανώς μου όλη αυτή τη μάσκα που έχω μπροστά μου. Νομίζω ότι για cruising όμως ταχύτητα εγώ θα ήμουν γύρω στα 120 με αυτή τη μηχανή. Για τους κραδασμούς και τα λοιπά. Λοιπόν, και πάμε τώρα για μέσα στην πόλη. Λοιπόν, έχει πολύ μαλακό κυβότιο. Πολύ πολύ μαλακό κυβότιο. Επίσης το RS. Τρικύλινδρο είναι και αυτό, γι' αυτό τα λέω έτσι, όχι ότι έχουν σχέση. Πολύ ωραία ροπή ρε φίλε, ωραία ροπή έχει. Και από ήχο καλά τα πάει νομίζω. Λοιπόν, επειδή είναι και τόσο ελαφριά, νομίζω ότι κάνει και εύκολη και στο filtering, ξέρεις, μέσα στην κίνηση. Και νομίζω επίσης ότι θα είναι και εύκολη για μέσα στο πάρκινγκ μανουβράρισμα.
Γιατί δεν είναι, ξέρω εγώ, 230 κιλά μηχανή, βλέπε GS. Άλλο πράγμα βέβαια, απλά λέω για το βάρος, έτσι δεν συγκινούν τώρα τις δύο μηχανές. Ωραία, λοιπόν, αυτά για το βίντεο αυτό. Ελπίζω να άρεσε, να μην ήμουν πολύ βαρετός. Και να τα πούμε στο επόμενο. Δεν ξέρω, θα είναι το επόμενο βιντεάκι. Πιθανά να είναι για τη Σόλινς, που ποτέ δεν έβαλα. Συγγνώμη, που ποτέ δεν έφτιαξα σαν βίντεο, θέλω να πω. Οπότε, να προσέχετε, να είστε ασφαλείς και καλούς δρόμους. Πάντα όρθιοι.